Πάμε να δούμε τι έγινε τώρα στα δύο υποδέστερα κύπελα, πέραν του Champions League, στο Europa League και στο Conference League. Εδώ βλέπουμε την Άιντραχτ να καταφέρνει για ακόμα μια φορά να κάνει νίκη και με το 1-0 με τον γκολ του Μπόρε στο 26 νίκησε για δεύτερη φορά τη West Ham και πέρασε μετά το 1981 και αυτή σε ένα τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, η Άιντραχτ Φραγκφούρτης που κατάφερε να βγάλει έξω την Μπαρτσελόνα, νικώντας την μάλιστα μέσα στο Camp Nou. Και την West Ham που για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι έπαιξε με παίχτη λιγότερο από πολύ νωρίς, με τον Κρέσβουελ να αποβάλλεται στο 19. Στο άλλο παιχνίδι, ο Ταβερνιέρ που βλέπετε να σκοράρει στο 18 είναι ο δεξιός μπακ της ομάδας των Σκοτσέζων, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ στη διοργάνωση με 7 γκολ. Είναι δεξί μπακ και έχει πετύχει 7 γκολ στη διοργάνωση. Αυτός άνοιξε το σκορ, Καμαρά και Λούγκστραμ, τα άλλα 2 γκολ. Η Λειψία μπήκε στο παιχνίδι όταν μείωσε σε 2-1 και έφερε τη διαφορά στα ίσα, αν θέλετε, αφού είχε νικήσει το πρώτο μάτς με 1-0. Παρ' όλα αυτά δέχτηκε τον γκολ από τον Λούγκστραμ στο 80 και αποκλείστηκε μετά από πολύ καιρό η Rangers σε έναν τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, έχασε την ευκαιρία της Λειψία. Έτσι λοιπόν θα έχουμε Άιντραχτ Rangers στο τελικό στη Σεβίλη στις 18 Μαΐου με την ομάδα της Άιντραχτ να είναι το φαβορί. Και εδώ βλέπετε τον Φαν Μπρόχορστ που έκανε και αυτός τις δηλώσεις του μετά την φανταστική πορεία παίκτης και προπονητής Φαν Μπρόχορστ για την ομάδα των Glasgow Rangers. Κορυφαίος ο Νκοκού για τη Λειψία, τα Βερνιέρ για τους Rangers και ίσως και τις διοργάνωσεις. Ο Ράισε για την West Ham και ο Ιντικά για την Φραγκφούρτη. Ενώ στο Conference έχουμε την Ρώμα με τη Φέγενορντ στον τελικό με την ομάδα του Μουρίνιο, ο οποίος θα διεκδικήσει σε τέταρτο διαφορετικό κύπελο. Έχει πάρει UEFA, Champions League, έχει παίξει Europa και τώρα πάει για Conference, ο μοναδικός που το έχει κάνει. Νίκησε 1-0 την ομάδα της Leicester, 1-1 το πρώτο παιχνίδι και πέρασε στον τελικό που βρέθηκε μετά από πολλές περιπέτειες αυτόν. Θυμίζουμε ότι είχε τηθεί στην ίδια διοργάνωση από το κλίμα 6-1. Η Μαρσέγγι έχοντας χάσει στο Ρότερνταμ με 3-2 από τη Φέγενορντ ήθελε ένα γκολ, δεν το πέτυχε. Έτσι οι Ολλανδοί και αυτοί μετά από πάρα πολύ καιρό, στα τέλη της δεκαετίας του 90, βρέθηκαν στο τελικό του Conference. Είναι η πρώτη ομάδα της Ολλανδίας, η πρώτη Ολλανδική ομάδα δηλαδή, που έχει κατακτήσει Champions League ήταν το 1970 πριν ακολουθήσουν τα τρία συνεχόμενα του Άγιαξ. Αυτή είναι η Φέγενορντ, η οποία ξανασυστήνεται στο ευρωπαϊκό κοινό. Άμπραχαμ κορυφαίος για τη Ρώμα, ο Πέρες για την Μαρσέγγι. Ο Τραουνέρ για την Φέγενορντ και ο Φοφανά για τη Λέστερ, οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές των τεσσάρων ημιφιναλίστων.